Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Υπενθυμίζω ότι εφέτος, κατά το εκκλησιαστικό νέο έτος από το Σεπτέμβριο μέχρι το τέλος του ερχομένου Αυγούστου, ασχολούμαστε με την ερμηνεία και τον σχολιασμό των αποστολικών περικοπών. Η σημερινή αποστολική περικοπή δεν είναι στη σειρά των αποστολικών περικοπών, διότι επειδή σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει την μνήμη του εναγίης πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, επελέγει από τους Αγίους Πατέρες και ειδική αποστολική περικοπή, η οποία ταιριάζει απολύτως προς τον βίο και προς την προσφορά του Αγίου Νικολάου. Θα τη δούμε στη συνέχεια. Ο Άγιος Νικόλαος, ο Αρχιεπίσκοπος Μύρων Λυκίας, ο Θαυματουργός, στο οποίο τη ζωή και την προσφορά αναφερθήκαμε λεπτομερώς πολλά προηγούμενα έτη, έζησε σε μία εποχή κρίσιμη, σε μία εποχή κρίσεως σαν τη δική μας. Σε μία μεταβατική εποχή, στην εποχή κατά την οποία η ειδωλολατρία, ο γνωστικισμός, ο συγκριτισμός έπνεε τα λίστια και αναδυόταν η νέα χριστιανική αυτοκρατορία με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Ο Άγιος Νικόλαος έζησε και τις δύο εποχές. Και την εποχή της ειδωλολατρίας, της ασεβίας, του σκότους και την εποχή του θριάμβου του χριστιανισμού στο πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του ιδρυτού της Ρωμιοσύνης της Ρωμανίας. Και προσέφερε και στις δύο εποχές. Και όπως λέει ένας ύμνος, «Συ και το βάρος της ημέρας ευάστασας». Εσύ Άγιε Νικόλαε βάστασες του ώμου σου με το έργο σου, με την προσφορά σου, με το έργο σου, βάστασες του ώμου σου την κρισιμότητα των καιρών. Την κρίσιμη εποχή βάστασες του ώμου σου την κρίση. Συνελήφθη από τους ιδωλολάτρες, φυλακίστηκε, υπέφερε. Ένας μάρτυρας ως προς την προαίρεση ήταν ο Άγιος Νικόλαος και απελευθερώθηκε από τη φυλακή όταν ο Άγιος Κωνσταντίνος έδωσε ελευθερία στον χριστιανισμό με το διάταγμα των Μεδιολάνων. Αλλά και εκείνη την εποχή δεν έλειψαν οι κρίσεις στην αρχή της χριστιανικής αυτοκρατορίας, διότι μόλις η ανθρωπότητα άρχισε να ειρηνεύει και να ενοποιείται και να αποκτά την ενότητά της, και αυτήν την ενότητα επεδίωκε ο Μέγας Κωνσταντίνος, όπως σήμερα η ανθρωπότητα ζητάει την ενότητά της με τον διάβολο, η νέα εποχή του Αντιχρίστου με την αισχρότητα, την ασέβεια, την πλάνη, αυτή είναι η καινούργια εποχή. Έτσι τότε ευθόνησε ο διάβολος ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος φέρνει την ενότητα, την ειρήνη μέσα στον κόσμο, μέσα στην αυτοκρατορία, ενώνει τους ανθρώπους, ενώνει τους λαούς σε μία πίστη, στην χριστιανική πίστη. Το ευθόνησε αυτό ο διάβολος και θέλησε μέσα σε αυτήν την ενωμένη πλέον αυτοκρατορία να φέρει διαιρέσεις με την αίρεση του Αρίου. Και σε αυτήν πάλι την κρίσιμη εποχή με τον Άριο, ο Άγιος Νικόλαος εβάστασε το βάρος της ημέρας, αντέδρασε σε αυτήν την προσπάθεια να διαιρεθεί με τις αιρέσεις και πάλι η αυτοκρατορία. Και όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ήταν από τους πρωταγωνιστάς στη Σύνοδο του 325, στην πρώτη Ενικαία Οικουμενική Σύνοδο, και μάλιστα παρά την πραότητά του και την επίοικιά του και το μιλίχιο του ύφους του, κανόν πίστεως και εικόνα πραότητος, λέει το απολυτίκιό του, κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, παρά την πραότητά του, μας παραδίδεται ότι εράπησε τον Άδειο, έδιρε χαστού και σε τον Άριο. Όταν τον είδε να αντιλέγει στα επιχειρήματα τα σοφά του Μεγάλου Αθανασίου και άλλων φιλοσόφων πατέρων και να μην πείθεται, οι αιρετικοί δεν πείθονται, επιμένουν, τότε όπου δεν πίπτει λόγος, τα ξεχάσαμε αυτά. Και εράπησε και τιμωρήθηκε γι' αυτό ο Άγιος Νικόλαος. Τιμωρήθηκε από τον αυτοκράτορα, τον κατήγγειλαν εκεί, αφού είναι αγράμματος και δεν ξέρει να μιλάει, γιατί με ράπησε, ας έχει επιχειρήματα. Αλλά εμφανίστηκε το βράδυ η Παναγία στο όραμά του και του έδωσε ένα Ευαγγέλιο και ένα ομοφόριο
για να τον επιβραβεύσει, να του πει εσύ καλά έκανες Άγιε Νικόλα και εράπησες τον Άριο. Εβάστασε λοιπόν το βάρος της ημέρας ο Άγιος Νικόλαος στην κρίσιμη εκείνη εποχή. Τώρα στη δική μας την κρίσιμη εποχή ποιος βαστάζει το βάρος της ημέρας? Τώρα δεν χριστιανίζουμε, δεν χριστιανοποιούμε τον κόσμο, αποχριστιανίζουμε τον κόσμο. Κάνουμε το αντίθετο από ό,τι έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος και ό,τι έκαναν όλοι οι Άγιοι. Και είναι χειρότερη τώρα αυτή η εποχή και χειρότερη η κρίση. Ποιος θα βαστάσει το βάρος της ημέρας τώρα? Θα σταματήσει αυτόν τον αποχριστιανισμό, αυτήν την δαιμονοποίηση της νέας εποχής του Αντιχρίστου που τα διαλύει όλα. Παιδεία, ευσέβεια, οικογένεια, σχολεία, σεβασμό. Τα διαλύει όλα αυτή η εποχή. Ποιος θα βαστάσει την κρισιμότητα αυτή των καιρών? Τότε έγιναν οικουμενικές σύνοδοι και τα εκράτησαν όλα αυτά και οι πρώτοι ενικαίοι συμμετέχοντος του Αγίου Νικολάου. Θα γίνει και το επόμενο έτος μια σύνοδος Αγία και Μεγάλη. Στα πλαίσια όμως όχι της χριστιανοποιήσεως, της ενώσεως, της κατακολουθίας των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά της διαλύσεως. Στα πλαίσια της νέας εποχής, του οικουμενισμού, του συγκριτισμού. Αν παρακολουθήσει κανένας τη θεματολογία αυτής της συνόδου, και μας δόθηκε αφορμή και θα μας δοθεί και πάλι μέχρι να γίνει η σύνοδος τον Μάιο κάτω στο Αρχονταρίκι, να βλέπουμε τη θεματολογία αυτής της συνόδου η οποία συγκαλείται, θα δει ότι κάνει ακριβώς το αντίθετο που έκαναν οι Άγιοι Πατέρες. Αντί να ενισχύει την πίστη στον Χριστό, την πίστη στην Εκκλησία, να είναι σύμφωνη με τις προηγούμενες Άγιες Συνόδους, να είναι σύμφωνη με τον Άγιο Νικόλαο, τώρα κυριαρχεί η μεταπατερική θεολογία. Πέρασαν οι πατέρες τώρα, πέρασε και το Ευαγγέλιο, δεν ισχύει, τώρα έχουμε τη νέα εποχή. Και πού να το σκεφτεί κανένας και να μην λυπηθεί και να μην οργιστεί ότι πολλοί, οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι θα μετάσχουν σε αυτήν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο είναι ακόλουθοι αυτού του συγκριτισμού, αυτού του οικουμενισμού, αυτής της νέας εποχής, όχι της καινής κτήσεως του Χριστού, του Αγίου Νικολάου, αλλά της καινής κρίσεως του Αντιχρίστου. Ας ευχηθούμε έστω και την τελευταία στιγμή να εγείρει ο Θεός επισκόπους άνδρας οι οποίοι θα βαστάσουν και πάλι το βάρος της ημέρας. Υπάρχει πολύ μεγάλο βάρος της ημέρας στην εποχή μας. Αυτά εισαγωγικά. Ας έρθουμε όμως λίγο στην Αποστολική Περικοπή για να δούμε εκεί γιατί οι πατέρες επέλεξαν να διαβάζεται σήμερα αυτή η Αποστολική Περικοπή κατά την εορτή του Αγίου Νικολάου. Απευθυνόμενος λοιπόν ο Απόστολος Παύλος προς τους Εβραίους, τους λέει, διαβάζω το κείμενο, μία σύντομη ερμηνεία και σχολιασμό. «Πίθεστε τις ηγουμένης ημών και υπήκετε. Αυτοί γαραγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών, ως λόγων αποδώσοντες, ή να μεταχαράς τούτο ποιώσει και μη στενάζοντες. Αλυσιτελές γάρι μην τούτο. Προσεύχεστε περί ημών, με ήττα, πεπίθεμεν γάρο ότι καλή συνείδηση έχουμε, εν πάση καλώς θέλοντες αναστρέφεστε. Περισσότερος δε παρακαλώ, τούτο ποιήσε, ή να τάχειον αποκατασταθώ ημίν. Ο δε Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών εκ νεκρών των ποιμένα των προβάτων των μέγαν, εν αίματι διαθήκης αιωνίου, τον Κύριον ημών Ιησούν, καταρτήσε ημάς εν παντή έργο αγαθό, ιστοποιήσε το θέλημα αυτού, ποιόν εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού, δια Ιησού Χριστού, ο η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σύντομη ερμηνεία. Να υπακούετε, πίθεστε, να υπακούετε εις τους εκκλησιαστικώς προϊσταμένους σας, τους επισκόπους, τους κληρικούς, και υπήκετε, για να υποτάσσεστε, πίθεστε τις ηγουμένης ημών και υπήκετε. Για ποιο λόγο? Έχει ένα γάρ. Αυτή γάρ, και πρέπει να υπακούετε στους επισκόπους, τους προϊσταμένους σας, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές σας ως λόγων αποδώσοντες. Γιατί θα δώσουν λόγο για σας το Θεό, για τη δική σας πνευματική κατάσταση, οι ποιμένες θα δώσουν λόγο στο Θεό, ως λόγων αποδώσοντες. Και πρέπει να υπακούετε και να υποτάσσεστε ή να μεταχαράς που το ποιώσει και μη στενάζοντες. Για να κάνουν το έργο τους με χαρά και όχι με στενογόρια, όχι να στενάζουν. Αλυσιτελές γάρι μην τούτο. Γιατί αν στενάζουν, αν εσείς είστε ανυπότακτοι και εκείνοι στεναχωριούνται, αυτό είναι ανωφελές. Αλυσιτελές γάρι μην τούτο. Προσεύχεστε περί ημών,
να προσεύχεστε για μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, πεπίθαμεν γάρο ότι καλή συνείδηση έχομεν, εν πάση καλώς θέλοντες αναστρέφεστε. Και ίσως μερικοί λέει να έχουν διαφορετική γνώμη για μένα, οι Ιουδαίζοντες, υπήρχε σύγκρουση ανάμεσα στον Απόστολο Παύλο και στους Ιουδαίζοντες, γι' αυτό γράφει προς Εβραίους. Εν τούτης εγώ λέει έχω καλή συνείδηση, πεπίθαμεν γάρο ότι καλή συνείδηση, δεν με ελέγχει η συνείδηση ότι τους έχω βλάψει, τους Ιουδαίους, τους Ιουδαίζοντες, καλή συνείδηση έχουμε, εν πάση καλώς θέλοντες αναστρέφεστε. Γιατί θέλω σε όλα ή ως προς όλους, το εν πάση μπορεί να είναι και αρσενικό και ουδέτερο, οι πάντες της πάση, τα πάντα της πάση, γιατί θέλω να είμαι προς όλους και προς όλα, θέλω να είμαι εν πάση καλώς θέλοντες αναστρέφεστε, να συμπεριφέρομαι προς όλους καλά. Περισσότερος δε παρακαλώ, τούτο ποιήσε ή να τάχει να αποκατασταθώ ημίν. Περισσότερο όμως θέλω να προσεύχεστε, εις τρόπον ώστε γρήγορα να έρθω κοντά σας. Ή να τάχει να αποκατασταθώ ημίν, να έρθω και να σας δω. Ο δε Θεός της ειρήνης, ο οποίος ανοίγαγε εκ νεκρών, ανέστησε εκ των νεκρών, τον ποιμένα των προβάτων των μέγαν, ποιον, τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο ποιμήν των προβάτων ο μέγας, εν αίματι διαθήκης αιωνίου, για να συνάψει μαζί μας μια αιώνια διαθήκη με το αίμα του, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, καταρτήσε ημάς εν παντή έργο, να σας τελειοποιήσει σε κάθε έργο αγαθό, ιστοποιήσε το θέλημα αυτού, εις τρόπον ώστε να κάνετε το θέλημα αυτού, ποιόν εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού, δια Ιησού Χριστού, ο η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τώρα, με βάση αυτήν την σύντομη παρουσίαση του κειμένου και την ερμηνεία την οποία εδώ σας παρουσίασα, θα τα σχολιάσουμε ένα-δύο σημεία, με βάση μάλιστα και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Λέει λοιπόν, πείθεστε της ηγουμένης ημών και υπήκετε. Αυτή γαραγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες. Ρίχνει ιδιαίτερο βάρος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε αυτούς τους στίχους, γιατί είναι σημαντική και πολύ επίκαιρη και στην εποχή μας. Πείθεστε της ηγουμένης ημών και υπήκετε. Να κάνουμε υπακοή στους επισκόπους, να κάνουμε υπακοή στους κληρικούς και να υποτασσόμαστε. Και λέει και τον λόγο για τον οποίο πρέπει να υποτασσόμαστε. Αυτή γαραγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες. Και είναι πολύ επίκαιρο το θέμα, διότι πολλές φορές και σήμερα συζητείτε στους πνευματικούς κύκλους, στους χριστιανούς, σε σχέση μάλιστα με τους πνευματικούς και τους επισκόπους, πρέπει να κάνουμε απόλυτη υπακοή στους επισκόπους. Και σε ποια θέματα πρέπει να κάνουμε υπακοή στους επισκόπους και στους κληρικούς και στους πνευματικούς. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πείθεστε της ηγουμένης ημών και υπήκετε. Στους εκκλησιαστικώς προϊσταμένους, στους προεστώτες, πρέπει να πείθεστε και να υποτάσσεστε. Υπάρχει μια προϋπόθεση, την οποία εξηγεί στη συνέχεια. Για ποιον λόγο. Αυτοί γάρ αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες. Υπακούμε σε εκείνους τους ποιμένες, οι οποίοι αγρυπνούν για τις ψυχές μας. Οι οποίοι φυλάσσουν την πίστη και έχουν δύο ηθικό και είναι υπόδειγμα. Δεν υπακούμε σε όλους τους ποιμένες και δεν υπακούμε ιδιαίτερα σε θέματα πίστεως. Και αυτός ήταν ο λόγος ο οποίος με όθησε πριν από 10 περίπου χρόνια, πριν από 8-9 χρόνια, όταν είχαμε εδώ την μεγάλη σύγκρουση εδώ με την έλευση του Πάπα και τα σκάνδαλα που είχαν ξεσπάσει στην Εκκλησία της Ελλάδος εδώ το 2005, να γράψω ένα βιβλίο «Κακή υπακοή και Αγία ανυπακοή». Υπάρχει και κακή υπακοή. Όταν βλέπεις ότι οι επίσκοποι και οι κληρικοί παραβαίνουν την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, προδίδουν την πίστη της Εκκλησίας, ακολουθούν άλλους δρόμους, κηρύσουν άλλο Ευαγγέλιο, έτερον Ευαγγέλιο, όταν βλέπεις τους επισκόπους μας, τους πατριάρχους, αρχιεπισκόπους να είναι οικουμενιστές, να είναι συγκριτιστές, να μην νομίζουν πως ο Χριστός είναι η μόνη οδός σωτηρίας, αλλά ότι σώζεται κανένας και στο Ισλάμ, ότι και ο Μωάμεθ σώζει, ότι και στον Ιουδαϊσμό σώζονται και παντί σώζονται, όταν κηρύσουν αυτό το έτερο Ευαγγέλιο, αυτήν την έτερη πίστη, δεν έχουμε υποχρέωση να υπακούμε. Και είναι ξεκάθαρη γι' αυτό η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, γι' αυτό στο βιβλίο μου αυτό συγκέντρωσα και από την Αγία Γραφή και από τους Αγίους Πατέρες όλα τα σχετικά χωρία, όλη τη σχετική διδασκαλία επί τη βάση των οποίων προκύπτει ότε να υπακούμε, πείθεστε της ηγουμένης ημών και υπήκετε.
Σε αυτούς όμως οι οποίοι αγρυπνούν για τις ψυχές μας. Δεν αγρυπνεί ο επίσκοπος ο οποίος προδίδει την πίστη. Χωρίς την αληθινή πίστη πώς θα σωθούμε? Αν δεν μας μάθει ο επίσκοπος την αληθινή πίστη, το αληθινό Ευαγγέλιο, και μας διδάσκει άλλο Ευαγγέλιο, πώς θα σωθούμε? Και έχω εδώ ένα σχόλιο από κάποιον εδώ για το θέμα αυτό που ρωτάει. Τι ουν παντί άρχοντι πίθεστε δι? Ένας γνωστός ερμηνευτής, ο Οικουμένιος, για να μην θεωρηθεί ότι δικά μου είναι, έχω μαζέψει στο βιβλίο αυτό του κόσμου τις παραθέσεις. Τι ουν παντί άρχοντι πίθεστε δι? Τι λοιπόν σε κάθε άρχοντα πρέπει να πειθόμαστε? Το μεν κακώς πιστεύοντι ουδι πίθεστε. Σε αυτόν ο οποίος έχει κακή πίστη δεν πρέπει να υπακούμε. Δεν πρέπει να επίκουμε και να υπακούμε. Το δε κακώς μεν διούντι, καλώς δε πιστεύοντι, πίθεστε χρή. Αν υπάρχει όμως κάποιος επίσκοπος κληρικός, ο οποίος έχει κάποιες αμαρτίες, έχει όμως καλή πίστη, και σε αυτόν που είναι αμαρτωλός έχει όμως καλή πίστη, επομένως το κριτήριο είναι η πίστη. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, θα τα πω όμως κάθε σπορακονερή και εδώ για να μην σας κουράζω περισσότερο εδώ στο κήρυγμα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει σπουδαία ανάλυση για το θέμα αυτό και όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Επομένως εδώ, αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ότι πίθεστε της Οικουμένης ημών και υπήκετε, αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδόστοντες, δικαιολογεί για ποιο λόγο. Υπακούμε τους επισκόπους εκείνους οι οποίοι αγρυπνούν για τις ψυχές μας και το ως λόγων αποδόσοντες. Θα αποδώσουν λόγο οι επίσκοποι για όλους μας. Και ας επιτραπεί να πω και για το μικρό μας εδώ εκκλησίασμα των Αγιαντωνητών, ακόμη και εγώ θα δώσω λόγο για σας. Είστε τώρα 24-25 χρόνια εδώ πίμνιό μου και ο Θεός θα μου ζητήσει και για σας λόγο, ως λόγων αποδόσοντες. Και έχει μια θαυμάσια ερμηνεία κάτω ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που κατακρίνει αυτούς οι οποίοι βιάζονται να γίνουν επίσκοποι. Δεν σκέφτεστε, λέει, την ευθύνη που αναλαμβάνετε? Θα γίνεις επίσκοπος μιας Μητροπόλεως που έχει 20, 30, 40, 50 χιλιάδες ψυχές και είσαι υπεύθυνος εσύ, θα αποδώσεις λόγο για αυτές τις ψυχές και κάνεις το παν για να γίνεις επίσκοπος? Εδώ, λέει, οι άλλοι απέφευγαν να γίνουν επίσκοποι, έψαχναν. Ο Άγιος Νικόλαος δεν ήθελε να γίνει επίσκοπος, δια Θεού. Ο Θεός τον εκάλεσε τον Άγιο Άννη. Και εσείς λευγιάζεστε και σπέβδετε για να γίνετε επίσκοποι. Δεν σκέπτεστε ότι θα δώσετε ως λόγων αποδόσοντες. Θα δώσουμε λόγο οι κληρικοί και ιδιαίτερα οι επίσκοποι. Και τώρα ποιος σκέφτεται από τους περισσότερους οι οποίοι γίνονται επίσκοποι ότι θα δώσουν λόγο για τις ψυχές όλων των ανθρώπων και να αγωνιούν και να αγρυπνούν για αυτές τις ψυχές, για την κάθε μία ψυχή? Άλλα τους ενδιαφέρουν. Δόξες και τιμές και καλοπέραση και χειροφιλήματα και συμπόσια και εορτασμοί. Ως λόγων αποδόσοντες είναι με τα χαράς τούτο ποιώσει και μη στενάζοντες αλυσιτελές γάρ ημίν τούτο. Και στη συνέχεια στην περικοπή λέει προσεύχεστε περί ημών. Φανταστείτε ότι ακόμη και ο Απόστολος Παύλος, ο μεγάλος αυτός Απόστολος των Εθνών, είχε ανάγκη των προσευχών των πιστών. Προσεύχεστε υπέρ ημών. Έχουμε ανάγκη όλοι και τους κληρικούς για μας να προσεύχεστε. Προσεύχεστε περί ημών. Και μολονότι λέει έχουμε καλή συνείδηση ότι κάνουμε το καθήκον μας και θέλουμε να αναστρεφόμαστε. Και εγώ δε παρακαλώ πιο πολύ να συντελέσετε ώστε να έρθω κοντά σας. Και στη συνέχεια, ο δε Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών, καταρτήσε ημάς εν παντί έργο αγαθό, ιστοποιήσε το θέλημα αυτού. Ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος εδώ κάνει επίσης ένα πολύ καλό σχόλιο και λέει «Καταρτήσε ημάς εν παντί έργο αγαθό, ιστοποιήσε το θέλημα αυτού». Δείκνησιν ότι ήρξαν το μεν των αγαθών έργων, εδέον το δε του τελειωθήν εν αυτής. Να παρακαλέσετε, λέει, το Θεό να σας καταρτήσει. Δεν είστε ακόμη καταρτισμένοι, να σας καταρτήσει, ακόμη είστε ατελείς. Όλοι είμαστε ατελείς. Καταρτήσε ημάς εν παντί έργο αγαθό, ιστοποιήσε το θέλημα αυτού. Γινόμαστε τέλειοι μόνο όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ποιον εν εμεί το ευάρεστον κτλ. Θα τελειώσω εδώ σήμερα με αυτές τις λίγες σκέψεις που έκανα, με το θαυμάσιο τέλος του δοξαστικού, το οποίο ακούσαμε προηγουμένως στον όρθρο, σε σχέση μάλιστα και με εκείνα τα οποία είπα στην αρχή για την κρισιμότητα των καιρών. Παρακαλεί ο Άγιος Υμνογράφος τον Άγιο Νικόλα και του λέει «Πανάγιε Νικόλαε». Σπανίως οι υμνογράφοι μας σε Αγίους λένε το επίθετο «Πανάγιε». Η Παναγία μας είναι Παναγία. Σπανίως
αλλά ο Άγιος Νικόλαος ήταν όντως Πανάγιος από την παιδική του ηλικία. Ενθυμίστε εκείνη τη διήγηση που έλεγε ότι ενώ ήταν βρέφος ακόμη, δεν θύλαζε Τετάρτη και Παρασκευή, εγκρατείας διδάσκαλων. Βρέφος ακόμη Τετάρτη και Παρασκευή θύλαζε το απόγευμα μετά την Ενάτη, για να δείξει πως ήταν εγκρατής. Και σε όλη του τη ζωή ήταν ένας τύπος ασκητικός. Ελεήμων, όσοι είχαν ανάγκη, πτωχοί, εν κινδύνης. Πόσες φορές έσωσε ανθρώπους οι οποίοι κινδύνευαν. Αξιωματούχους, τρεις στρατιλάτες, οι οποίοι κατηγορήθηκαν αδίκως και ήταν έτοιμος ο Μέγας Κωνσταντίνος να τους τιμωρήσει. Εμφανίστηκε ο Άγιος Νικόδημος όφης Κωνσταντίνο Βασιλεί συν το Αυλαβείο Κατόναρ. Εμφανίστηκε στον Κωνσταντίνο και στον Αυλάβιο τον έπαρχο, τον Συκοφάντη, και τους λέει: πάτε να καταδικάσετε τρεις στρατιλάτες οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτε από ζήλια και φθόνο μόνον. Και τους έσωσε εκ του θανάτου και πολλά άλλα. Πόσους έσωσε μέσα από τη θάλασσα. Υπάρχει στο Συναξάριο ωραίες διηγήσεις για θαύματα που έκανε ο Άγιος Νικόλαος μέσα στη θάλασσα, που έσπευδε να σώσει ναυτικούς οι οποίοι κινδύνευαν. Γι' αυτό και θεωρείται ο Άγιος των θαλασσών. Εδώ λοιπόν στο τέλος ο ημνογράφος λέει: Πανάγιε Νικόλαε, που είσαι κατά πάντα Άγιος, αυτό σημαίνει παν Άγιε, κατά πάντα Άγιος, που είσαι σε όλα Άγιος, πρόφθασον, έλα Άγιε Νικόλαε, εξελού ημάς τις ενεστώσεις ανάγκης, τις ενεστώσεις κρίσεως. Έλα Άγιε Νικόλαε, βρισκόμαστε σε κρίση και πολιτική και οικονομική, αλλά αυτό είναι το λιγότερο από χριστιανικής πλευράς, βρισκόμαστε σε πνευματική κρίση. Έχουμε ανάγκη επισκόπων σαν τον Άγιο Νικόλαο. Πρόθεσον εξελού ημάς τις ενεστώσεις ανάγκης, γλίτωσέ μας από την παρούσα πνευματική κρίση, από τον οικουμενισμό, από τον συγκριτισμό, όπως τότε αγωνίστηκες εναντίον της ιδωλολατρίας και εναντίον των αιρέσεων, έλα και τώρα και φώτισε τους πατριάρχες, τους επισκόπους μας, να αποφύγουν αυτήν την κατηφόρα, αυτόν τον αποχριστιανισμό. Θα μας πάνε πιο βαθιά στον αποχριστιανισμό. Έλα λοιπόν Πανάγιε Νικόλαε, εξελού ημάς τις ενεστώσεις ανάγκης, και σώσον την πίμνη σου και τις οικεσίες σου. Αμήν.